Εκεί που συνηθίζει να την κάνει είναι ο επιθετικό σεμαφόρ. Αλλά έχει σηκώσει τον Αραβανίτη που είναι αμυντικό. Μάλιστα στο προηγούμενο παιχνίδι, εντό αριθμού με τον Μπάκο, έπαιξε από τη δεξιά πλευρά και πήγε πάρα πολύ καλά. Ναι. Και έχει σηκώσει και τον Έντελσον. Γκολ εδώ, όχι. Ναι, είναι η μπάλα στα δίχτυα. Είναι η μπάλα στα δίχτυα από τον Στάθη Αλονέφτη. Κοιμήθηκε η άμυνα του Όφη. Κανείς ουσιαστικά δεν το πήρε χαμπάρι από όλους μας και βλέπετε ότι ο Στάθης Αλονέφτης κάνει αυτό που δεν έκανε στα πρώτα λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Έπιασε στον ύπνο την άμυνα του Όφη. Αφιερώνει τον γκολ στον Γιώργο Δόνη. Ο Σιφάκης το δέχτηκε. Αδικαιολόγητο γκολ θα έλεγε κανείς για δύο πολύ ψηλούς αμυντικούς κεντρικούς του Όφη. Ανάμεσά τους ο Στάθης Αλονέφτης έπιασε την κεφαλιά. Βλέπετε εδώ μετά από τη σέντρα. Κοιτάξτε, δεν προλάβει να το κλείσει και ο Πελεβόνης. Δείτε εδώ. Περνάει μπάλα από τον Wellington. Δεν προλαβαίνει και ο Πελεβόνης. Ο Ισά ήταν πιο έξω στην περίπτωση αυτή. Άγνωστο γιατί. Και η μπάλα κατέληξε στη δεξιά γωνία του Σιφάκη. Άρα παίρνει διαφορετική χρειά το παιχνίδι από εδώ και πέρα. Εδώ τώρα ο Ρουμπάκης με το αριστερό, η χαμηλή παλιά, ο Νοαφόρ, πολύ ωραία για τον Τρούλιτς, ευκαιρία εδώ και η μπάλα δοκάρει και γκολ, δοκάρει και γκολ για τον Όφη από τον Σιλά. Όχι, από τον Οφορίκου, από τον Οφορίκου, Πίτερ Οφορίκου, όμως δεν ήταν μόνο το σκοράρισμα, ήταν όλο το στήσιμο της φάσης από τον Νοαφόρ και από τον Τρούλιτς. 1-1 λοιπόν. Στο 31ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου ο Όφη φτάνει στην επίτευξη του σκοπού του μετά από το γκολ του Αλανέφτη. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ είναι όλα τα λεφτά. Ο Νουαφόρ για τον Ντρούλιτς. Πολύ ωραίο το πλασέ. Άτυχος ο Ντρούλιτς, αλλά φοβερή αδράνεια και στην άμυνα της Λάρισας ανάμεσα από τέσσερις παίκτες βρίσκεται ο Φορίκουε για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να φέρει το μάτς στα ίσα για να γίνει το 1-1 στο Παγκρίτιο στάδιο. Άγρια ομορφιά λοιπόν στα τελευταία 5 λεπτά της κανονικής διάρκειας του αγώνα.